Με 9.30 περιμένουμε την πρώτη ασφαλή εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Ωστόσο, επειδή και οι πληροφορίες που φτάνουν και στα δικά μας αυτιά εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών μιλάνε για μια βραδιά θρίλερ, πράγματι, όπως είπατε κι εσείς, που μπορεί να θυμίζει καταστάσεις του 2000, σε αυτή την περίπτωση θα επισημανθεί από τη Singular Logic ουσιαστικά η τάση που υπάρχει, δηλαδή πόσο κοντά μπορεί να είναι τα δύο πρώτα κόμματα και η τάση που υπάρχει, ποιο δηλαδή φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να νικήσει. Επίσης, θα επισημανθούν εφόσον χρειαστεί και αυτό που λέμε, είχαμε πει και στις 6 Μαΐου, τυχόν οριακές καταστάσεις. Mm-hmm. Οριακές καταστάσεις έχουν βαφτιστεί αυτές που ουσιαστικά ένα κόμμα έχει ποσοστά τα οποία δεν σταθεροποιούνται, αυξομειώνονται συνεχώς, είτε κόμματα που είναι κοντά στο 3% και παίζεται πάρα πολύ στον πόντο του εάν θα εισέλθουν ή όχι στη Βουλή, όπως έγινε και στις 6 Μαΐου με τους οικολόγους, το Λαός και τη Δημοκρατική Συμμαχία. Τώρα από εκεί πέρα δυστυχώς δεν έχουμε στοιχεία για να σας μεταδώσουμε όσον αφορά στο τι γίνεται με την αποχή. Στις 6 Μαΐου ήταν στο 34,9%. Μένει αφού κλείσουν οι κάλπες και αρχίσουν να ενσωματώνονται στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών τα αποτελέσματα, ναι, να δούμε αν τελικά θα έχει η αποχή υπερβεί αυτή τη φορά αυτό το ποσοστό, mm-hmm, ή αν το γεγονός ότι είναι η πιο κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της μεταπολίτευσης έπεισε κάποιους που δεν είχαν προσέλθει στις κάλπες το Μάιο να πάνε σήμερα και να ενισχύσουν τα κόμματα, μάλιστα, που θέλουν.